Σας καλέσαμε γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, ήδη με την ανακοίνωση που βγάλαμε, επιβεβαιώθηκε το κρούσμα της ευλογιάς σε ένα τουλάχιστον ζώο σε μία εκτροφή στο Σίδρι. Αυτό είχε δοθεί ένα προειδοποιητικό σήμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχουν δύο εστίες μόλυνσης ευλογιάς στην γειτονική χώρα την Τουρκία, στο Τσανάκαλε αλλά και στη Σμύρνη. Άμεσα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Βορειοαιγαίου και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κινήθηκε ταχύτερα. Έχουν ενημερωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα των κτηνιατρικών υπηρεσιών που βρίσκονται στα υπόλοιπα νησιά, στοιχείο στη Σάμο, στη Λίμνο και στην Ικαρία, ώστε να μπορούν να κάνουν και αυτοί τους ελέγχους τους οποίους είναι επιβεβλημένοι βάσει πρωτοκόλλων. Τα τεχνικά ζητήματα θα σας τα πει αναλυτικά ο κύριος Ζωβανέλης. Δεν θέλω να κάνω τον κτηνίατρο. Απλά πρέπει να σας πω το εξής, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά λόγια και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Η Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, τουλάχιστον σε αυτά τα 4 χρόνια της Περιφερειακής Αρχής, έδειξε πάντοτε γρήγορα τα ανακλαστικά και κατόρθωσε πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι άλλοι να μην μπορούσαν να τα έχουν κάνει. Και αναφέρομαι στην λήξη της καραντίνας του καταρροϊκού πυρετού, ο οποίος καταρροϊκός πυρετός βασάνισε την νήσο Λέσβο για τουλάχιστον 15 χρόνια και αυτό έγινε με συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, από τον Διευθυντή αλλά και από όλα τα στελέχη, από όλους τους κτηνιάτρους αλλά και από τους υπαλλήλους οι οποίοι υπερβάλλουν τον εαυτό τους, καθότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που γίνονται. Έρχομαι στο γεγονός της ευλογιάς, μας ειδοποίησαν και λάβαμε τα μέτρα. Λάβαμε τα μέτρα και έτσι εντοπίσαμε ένα ζώο, τονίζω ένα ζώο, που είχε αυτά τα συμπτώματα, θα σας πει ακριβώς ο κτηνίατρος τι ακριβώς εντοπίσανε, και μπορέσαμε να το απομονώσουμε, να λάβουμε όλα τα προληπτικά μέτρα και από εκεί πέρα να στείλουμε τα δείγματα κάτω στην διεύθυνση, στο Υπουργείο, στην αρμόδια διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, για το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου έκανε την ιστολογική εξέταση. Δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, γιατί από ό,τι βλέπω έπιασε κάποιος η πρεμούρα ότι υποκρύπτουμε, καλύπτουμε, βάζουμε κάτω το χαλί, μόνο και μόνο για να μην δείξουμε το συμβάν. Μέχρι και την τελευταία μέρα που υπάρχει αυτή η Περιφερειακή Αρχή, και όσο τουλάχιστον είμαι εγώ αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα, δεν θα σπείρω πανικό, ούτε θα δημιουργήσω καταστάσεις μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσω ως πολιτικό μέσο. Περιμέναμε την απάντηση, η οποία είναι το χαρτί και είναι στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από το εργαστήριο αναφοράς, όπου ήρθε χθες 5:30 και μας είπε ότι είναι τελικά θετικό. Από εκεί πέρα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και ο κ. Ζωβανέλης, από τις 17 του μηνός που ήρθε και επίσημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ενημερώσει όλους τους φορείς, είχε ενημερώσει κτηνοτροφικούς συλλόγους, θα σας ενημερώσει ακριβώς με ποιους μιλήσε και πού πήγε και απευθύνθηκε, όλους τους κτηνιάτρους και γι' αυτό και όλα εντοπίστηκε το δίδυμα, το συγκεκριμένο το ζώο. Σήμερα το πρωί λοιπόν, όλα τα στελέχη της κτηνιατρικής αφήσαν όλες τις υπόλοιπες δουλειές, γιατί ξέρετε ότι η κτηνιατρική έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Φύγανε με δύο αυτοκίνητα και ανέβηκαν και η μία ομάδα ήταν αποκλειστικά στην εκτροφή, όπου πήρε όλα τα μέτρα που πρέπει να γίνουν και δυστυχώς τα μέτρα είναι ότι πρέπει να σφαγεί το κοπάδι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι περίπου 150. Αυτή τη στιγμή το μετράνε, ναι. Είναι από 50 μέχρι 100 στο συγκεκριμένο σημείο. Ακριβώς, θα τα πει, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, θα τα πει ο κύριος Τσομπανέλης, για να προχωρήσουν όπως το προβλέπει το πρωτόκολλο, να απομονώσουν την εκτροφή και το άλλο συνεργείο ελέγχει τις γύρω εκτροφές στη συγκεκριμένη περιοχή. Η κτηνιατρική δεν είναι μόνο όταν θα είναι το κρούσμα, γινόντουσαν συχνές αιματοληψίες, ελέγχαμε και γι' αυτό το λόγο προλάβαμε και το εντοπίσαμε σύντομα. Εγώ αυτό που θα παρακαλέσω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσομπανέλη να σας πει τα περαιτέρω, είναι για να αντιμετωπιστεί μια επιζωωτία πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Και η συνεργασία γίνεται μονάχα όταν κάτσουμε κάτω όλοι οι φορείς
Οι κτηνοτρόφοι συνεργαστούν με τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες αλλά και με τους δημόσιους κτηνιάτρους, δηλαδή με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Έχουμε δώσει τα τηλέφωνα στη διάθεση για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Το γνωρίζουν άλλωστε οι κτηνοτρόφοι μας. Τα τηλέφωνα επικοινωνούν καθημερινά με την κτηνιατρική για να λάβουμε τα μέτρα και να την απομονώσουμε και να την περιορίσουμε. Το να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα, πρώτα απ' όλα δημιουργούντας πανικό. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό, θα το έλεγα εγώ, νέφος. Ότι δεν κάνει τίποτα. Υπάρχει ανεπάρκεια από πλευράς περιφέρειας ή διεύθυνσης κτηνιατρικής. Το μόνο που κάνει είναι να κάνει κακό. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, γιατί άκουσα και από κάπου ότι ξυπνάει πάλι ο εφιάλτης του 17 και δεν ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε και αν δεν ήταν η στρατιωτική κτηνίατη. Άλλο το 2017, άλλο το 2023, είναι άλλα τα δεδομένα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση, υπάρχει μεγάλη διάθεση και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους κτηνιάτρους και όλους τους υπαλλήλους της κτηνιατρικής που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός. Να είστε σίγουροι ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει και με τη διευθύντρια του Τελωνίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε στις πύλες εισόδου. Λένε πολλοί ότι είναι με τη μεταφορά, επειδή είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες τουρίστες από τη γειτονική χώρα, την Τουρκία, μπορεί να έχει μεταφερθεί. Είναι δεκτό αυτό το πράγμα. Έχουμε δώσει όλα τα μέσα, τα πολυματικά που πρέπει να γίνουν. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το Λιμενικό Ταμείο για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε σε κάθε πύλη εισόδου, τουλάχιστον να μην γίνει μεταφορά εκεί. Έχει δοθεί ένας οδηγός από το Διευθυντή της Κτηνιατρικής για το τι πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή τους στα τηλέφωνα. Ο κάθε κτηνοτρόφος που μπορεί να επικοινωνήσει δεν πρέπει να το κρύψουμε, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε και αυτό το γεγονός. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, ενώ είχαν τα σημάδια, τα βλέπανε στα ζώα τους. Γιατί πρέπει να πούμε και αυτό το πράγμα, ότι οι κτηνοτρόφοι μας είναι επαγγελματίες. Το ζωικό τους κεφάλαιο είναι αυτό το οποίο τους ζει. Είναι η επιχείρησή τους. Πιστέψτε με, γνωρίζουν να πάξει κανένα κατ' αν τα ζώα τους αυτή τη στιγμή ασθενούν ή όχι. Οπότε το σημάδι που θα δούνε θα πρέπει να ενημερώσουν τον κτηνίατρό τους ή την διεύθυνση κτηνιατρικής, να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει και να το περιορίσουμε εκεί. Να μην κάνουμε αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν, το οποίο υπήρχε το σύμπτωμα και το αποκρύπταμε, τα πετάγαμε σε διάφορα μέρη, με αποτέλεσμα αυτό να πολλαπλασιάζεται. Να πολλαπλασιάζεται δηλαδή η αρρώστια. Και ένα τελευταίο, να είστε σίγουροι ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα διεκδικήσει τις όποιες αποζημιώσεις είναι για τους κτηνοτρόφους μας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν στο πλευρό τους και σταθήκαμε σε όλες τις δυσκολίες και αυτό το έχουμε αποδείξει έμπρακτα και σε αυτή τη φάση, ανεξαρτήτως αν τελειώνει η θητεία, τουλάχιστον μιλάω για μένα συγκεκριμένα, η καινούργια περιφερειακή αρχή θα ορίσει και τον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη, θα συνεχίσει για να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Είναι μεγάλο πλήγμα, η κτηνοτροφία είναι το πρώτο εισόδημα για την περιφερειακή οικονομία και για την αγροτική οικονομία και θα το προστατέψουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα και από μένα. Μετά από σήμα που λάβουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υπηρεσία ανέβασε το δίκτυο ετοιμότητας και ξεκίνησε την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων από την κείμενη νομοθεσία. Ξεκινήσαμε την ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων, συνεταιρισμών, ομάδες αγροτών, του Λιμενικού, του Τελωνίου και των κτηνιάτρων εκτροφής και των ιδιωτών κτηνιάτρων, και τριπλασιάσαμε τους κλινικούς ελέγχους και τις αιμοληψίες. Τη Δευτέρα, στις 23 Οκτωβρίου του 2023, από κτηνίατρο εκτροφής, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί από εμάς και υπήρχε πλέον έντονα η υποψία ότι θα μπορούσε να υποβόσκει η νόσος στον νομό μας, λάβαμε σήμα για ένα ζώο το οποίο εμφανίζει ύποπτα δερματικά κλινικά συμπτώματα. Αμέσως η υπηρεσία προέβη με κλιμάκιο κτηνιάτρων, έκανε δειγματοληψία δερματικών ιστών και με μέτρα βιοασφάλειας σφαγιάστηκε και ενταφιάστηκε το ζώο. Τα δείγματα εστάλησαν
στα αρμόδια εργαστήρια αναφοράς και την επόμενη μέρα το απόγευμα, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, εχθές δηλαδή, ήρθε η κλινική επιβεβαίωση, η εργαστηριακή επιβεβαίωση. Αυτομάτως η υπηρεσία συνέχισε την επιβολή των μέτρων, ανέβασε ακόμα το πιο πολύ τον πύχη της βιοασφάλειας. Δύο κλιμάκια κτηνιάτρων σήμερα μετέβησαν στην περιοχή. Η περιοχή χωρίστηκε σε δύο ζώνες, μία ζώνη προστασίας η οποία έχει επιβληθεί στα 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής και μία ζώνη στα 10 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης περιοχής. Ήδη εντοπίσαμε 17 εκτροφές περίπου στη ζώνη προστασίας, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής και μέχρι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε σχεδόν όλους τους ελέγχους στις εκτροφές, στις παρακείμενες και γετνιάζουσες εκτροφές από τη μολυσμένη. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι έχουν αποδώσει καρπούς, δεν έχουμε βρει άλλα ζώα με συμπτώματα, τα μέτρα συνεχίζονται και θα ενταθούν ακόμα πιο πολύ τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει υπεραιτέρω ενημέρωση όλου του τοπικού διαμερίσματος του Σιγρίου και αύριο θα μεταβώ και εγώ ο ίδιος, θα μιλήσω με τους ξυνοτρόφους σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ερεσού και του Σιγρίου για να εντείνουμε ακόμα πιο πολύ τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να εκριζώσουμε την ασθένεια. Αυτά. Ρώτησε ο κύριος για το θέμα καραντίνας. Ποια είναι τα μέτρα καραντίνας? Τα μέτρα καραντίνας είναι η επιβολή δύο ζωνών περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής στα 3 και 10 χιλιόμετρα. Μέσα σε αυτές τις ζώνες απαγορεύεται να μπουν και να βγουν ζώα, αντικείμενα, ζωοτροφές και άλλα. Έχουμε βγάλει την απόφαση στο διάβγεια. Για 21 μέρες. Για 21 συν 21. 42 μέρες συνολικά και στις δύο ζώνες. Μετά από 21 μέρες δηλαδή, αν δεν υπάρξει άλλο κρούσμα, εξαλείφεται η ζώνη προστασίας και γίνεται μία ενιαία ζώνη στα 10 χιλιόμετρα για άλλες 21 ημέρες. Δηλαδή σε 42 ημέρες από την ημέρα επιβεβαίωσης του κρούσματος θα ισχύουν τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί από την υπηρεσία. Να ρωτήσω και κάτι συμπληρωματικό, να μην ξαναπάρω το λόγο, επειδή έχει τελειώσει η συνέντευξη. Καταλαβαίνω ότι μένουμε σε ερωτήσεις. Εσείς και στον πανέλη, επειδή το είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, το θυμάται από την περίοδο του 2017, ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν δήλωναν προβλήματα στα κουπάρια και προσπαθούσαν να το αντιμετωπίσουν με ιδία μέσα. Συμφωνείτε σε αυτό που λέγεται, ότι η ευλογιά υπέβοσκε, ας πούμε, στη Λέσβο, την έπνιγαν κάποιοι, δεν το καταλάβαινε η υπηρεσία ή η κοινή επεκτροφή, σε προκειμένου που είναι αυτοί που επιτηρούν. Και υπήρχε από 17 και εκδηλώθηκε τώρα. Άλλωστε και το 17 είχαμε στην περιοχή του Σιγρίου, το θυμάστε πολύ καλά, έτσι. Και ότι δεν έχει σχέση με την Τουρκία, συμφωνείτε σε αυτό. Δεν είχαμε στην περιοχή του Σιγρίου. Η ευλογιά το 2018 τον Ιανουάριο σταμάτησε στο χωριό Φίλια. Ναι, είχαμε αυτή την περίοδο στην Ερεσό κρούσμα. Όχι, δεν υπήρχε στην Ερεσό. Στην Ερεσό το αρχείο σας υπήρχε κρούσμα στην Ερεσό ευλογιά. Με μονομένο κρούσμα στην Ερεσό ήταν το 2013. Ορίστε. Στην Ερεσό υπήρχε το 2013. Ωραία, έρχομαι λοιπόν και ρωτάω, συμφωνείτε σε αυτό το στην προκειμένη περίπτωση δεν συμφωνώ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συμφωνώ, διότι στην ευρύτερη περιοχή, από όσο είδαμε σήμερα στο σύστημα ΟΣΔΕ, υπάρχουν πάνω από 20.000 πρόβατα, α το πούμε, που είμαι σίγουρος ότι αν υπέβοσκε κάτι μέχρι τώρα και το απέκρυπταν, θεωρώ ότι θα είχε διαδοθεί πάρα πολύ ασθένεια. Η ασθένεια δεν παίζει, εξελίσσεται ταχύτατα με πολύ βαριά κλινικά συμπτώματα. Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί ίσως να έγινε η παρανόηση από μένα. Εγώ κάλεσα όλους τους κτηνοτρόφους, γιατί πραγματικά τότε το 2017 υπήρχε θέμα και πάρα πολλοί λέγανε ότι δεν θα αποζημιωθούν. Και από τη στιγμή που ο κτηνοτρόφος έβλεπε ότι δεν θα αποζημιωθεί, για να μην πραγματικά, γιατί θα τα πει και ο κτηνίατρος, όταν μπει και είναι μολυσμένο και είναι παραπάνω από 5 νομίζω ζώα, θυμάμαι καλά τότε, που έχουν προσβληθεί. Και ένα, ναι, αλλά πραγματικά πρέπει να σφάξουν όλο το κοπάδι. Αυτό καταλαβαίνεις ότι
οποιοδήποτε καταλαβαίνετε, γιατί είναι όπως όλα τα μέσα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά οικονομική, όχι χρεοκοπία, το τελειώνει στον κτηνότροφο. Γι' αυτό πάρα πολύ προσπαθούσαν να το πνίξουν, λέγανε αφού δεν θα με αποζημιώσουν και όλα, θα μείνω χωρίς δουλειά να το κρατήσω. Ας μην το σκέφτονται έτσι, πρέπει να το προλάβουμε, γιατί υπήρχε και ένα άλλο θέμα, το οποίο, γι' αυτό το τόνισα. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι το σφάζαν το ζώο και το πετάγανε. Και πρέπει να το πει ο κύριος Τσοπανέλης, ο κτηνίατρος, αυτό είναι τρόπος μετάδοσης. Μην νομίζουμε επειδή θα το πετάξουμε σε μια λαγκαδιά ότι δεν θα πάει. Τα κορακοειδή, ακόμα και οι γλάροι, πάνε τρώνε από το ψοφίμι και αυτό είναι τρόπος μετάδοσης. Μπορεί να μην πλησιάζει, να είναι σε μια απομακρυσμένη απόκρημνη περιοχή που το πετάμε το ζώο. Αυτό όμως, άμα θα πάει το κοράκι και το φάει, θα μπορέσει να πάει να το μεταδώσει στα υπόλοιπα ζώα, γι' αυτό στα υπόλοιπα εννοώ πρόβατα κλπ. Γι' αυτό το λόγο ζητάω από όλους το παραμικρό σύμπτωμα να ενημερώσουν τον κτηνίατρο, την διεύθυνση κτηνιατρικής, το τμήμα κτηνιατρικής, για να μπορέσουμε να λάβουμε τα πρέπειτα μέτρα. Αυτό που είπε ο κύριος Σαμιώτης, η υπηρεσία μας το σκέφτεται αυτό, γι' αυτό και έχουμε χωρίσει τους κτηνιάτρους σε τρία κλιμάκια, τα οποία σε καθημερινή βάση για 21 ημέρες, 21 ημέρες γιατί είναι η περίοδο επόασης της νόσου, θα χτενίζουν καθημερινά όλη την περιοχή. Όλη η ευρύτερη περιοχή σε καθημερινή βάση θα ελέγχεται κλινικά από τους κτηνιάτρους. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε για τις επόμενες εβδομάδες, ούτε μέρα, χωρίς να είμαστε στην περιοχή για να βλέπουμε παπάτια. 21 συν 21 είναι το μαξιλάρι ασφαλείας. Αφήνουμε άλλες 21 δηλαδή για σιγουριά. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το επιβάλλει και με νομοθεσία. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο Τσαβλή Ανδρογή και από την εφημερίδα Εμβρός. Ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι προέκυψε αυτό το κρούσμα ευλογιάς, πώς διαδίδεται γενικότερα η ασθένεια, αν πρόκειται να γίνουν προληπτικές δειγματοληψίες και εκτός της περιοχής των 17 χιλιόμετρων που προαναφέρατε και τι προβλέπετε για τις αποζημιώσεις. Αυτό το τελευταίο κύριος, το κύριο Κουφέλο απευθύνεται. Καταρχάς, η υπηρεσία δεν σταματάει ποτέ να ελέγχει κοπάδια σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Υπάρχει το πρόγραμμα επιτήρησης των εξωτικών νοσημάτων, που ένα από αυτά τα 5 εξωτικά νοσήματα είναι και η ευλογιά, την οποία σε μηνιαία βάση έχουμε χωρίσει την περιφερειακή ενότητα Λέσβου σε τρεις γεωγραφικές ζώνες και τις χτενίζουμε στην κυριολεξία κάθε μήνα. Δεν σταματάει το πρόγραμμα αυτό. Παίρνουμε συνέχεια αίματα και κάνουμε κλινικές εξετάσεις. Έτσι κι αλλιώς. Δεν σταματάει. Βεβαίως. Και υπάρχει και συγκεκριμένος κτηνίατρος, αλλά τον βοηθάμε και εμείς. Άρα οι αιμοληψίες και οι κλινικές εξετάσεις δεν σταματάνε ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή, λόγω ότι έχουμε το πρόβλημα, θα τις διπλασιάσουμε, θα τις τριπλασιάσουμε και θα πέσει όλο το βάρος της υπηρεσίας στην αποτροπή της εξάπλωσης ασθένειας και ο απότερος σκοπός μας και ο τελικός είναι η εκρίζωσή της. Είναι μια παράμετρο στην οποία τη συζητάμε από χθες με το Υπουργείο και θα υπάρξει πόρισμα γι' αυτό τις επόμενες μέρες, το οποίο θα το δώσουμε στη δημοσιότητα. Διαδίδεται με τα αεροσταγονίδια από τις βλατίδες και τις εφελκίδες. Δηλαδή τα κάπαλα τα οποία ξηραίνονται, αυτό το υγρό, το οροπιώδες υγρό, αυτό μέσω του αέρα μεταδίδεται και στα άλλα τα ζώα και έχει πολύ μεγάλη μολυσματικότητα, γι' αυτό έχει και μεγάλη θνησιμότητα, φτάνει στο 70% έως 100%. Έχουν και νεκρά ζώα, ναι. Ναι, βέβαια. Από πτωματοφάγους, από πτωματοφάγα φτηνά και άλλα. Για το θέμα των επιζημιώσεων που είπατε, εμείς θα πρέπει να καταρχάς να καταγράψουμε όλα πόσα είναι δηλαδή τα ζώα τα οποία θα θανατωθούν. Και από εκεί πέρα γίνεται από την κτηνιατρική υπηρεσία, υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή, ήδη έχουμε συστήσει επιτροπή, τριμελής επιτροπή, η οποία όλα αυτά τα αποτελέσματα θα πάνε πάνω στο Υπουργείο για να αποζημιωθούν μέσω του ΕΛΚΑ που έχουν τον... Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη υπουργική απόφαση των αιτήσεων να αποζημιωθούν. Από ό,τι θυμάμαι από τα παλιά, στα 100 ευρώ. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχουμε ψάξει. Εξαρτάται την ηλικία του ζώου, την κατάσταση της εγκυμοσύνης, αν έχει αρνιά. Γιατί και υπάρχει και αρνή μέσα, το οποίο αυτό ανεβαίνει, αλλά πρώτα πρέπει να καταγραφούν, να δούμε πόσο είναι το ποσό. Εμείς έχουμε ενημερώσει κάτω. Έχουμε συστήσει την επιτροπή, τριμελής επιτροπή.
Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια έτοιμη κατάσταση η οποία θα σταλεί κάτω στο Υπουργείο για να, πάρουν τις αποζημιώσεις άνθρωποι. Μέσω του ΕΛΓΑ γίνεται αυτή η διαδικασία, το ξέρετε. Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ζώα τα οποία έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη εκτροφή σφαγιάζονται με ειδικά μέτρα βιοασφάλειας και με συγκεκριμένες επιτροπές. Δηλαδή σε 1-2 ώρες από τώρα η εκτροφή θα έχει σφαγιαστεί με τη μέθοδο της γενομικής ταφής, θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.